Διπλή γιορτή, διπλή χαρά, διπλό τραγούδι είναι το σημερινό. Ο Ευαγγελισμός της Θεοδόρου και ο Ευαγγελισμός της Ελλάδας. Εκεί, στη γη της Ιουδαίας, τη χώρα των Θεόπνευστων των προφητών, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, σαν σήμερα προσφέρει το κρίτο στην Παρθένο, στη σεμνή Παρθένο Μαρία, και ευαγγελίζεται τη γέννηση του σωτήρα της ανθρωπότητας. Εδώ στην Ελλάδα, στη γη της Σοφίας, των Ηρώων και των Ημιθέων, στην αγιοφρούρητη μονή της Αγίας Λάβας, ένας εμπνευσμένος ιεράρχης, ο παλαιό πατρών Γερμανός, υψώνει το λάβα, σλευτεριάζει το τέμπλο και ευαγγελίζεται τη λύτρωση του ελληνισμού και τη σκλαβιά. Το έθνος έπεσε, αλλά σηκώθηκε και ποτέ δεν υποκλήθηκε. Η ελληνική ψυχή έμεινε αγωνία και αγωνία. Το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» σχίζει σαν αστραπή το στερέωμα της Ευρώπης. Συμβιβασμός καμένος δεν μπορεί. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Το μη θυσίας και συνάμα ελευθερία στα περπετάκια, το χάνι της γραβιάς, το μανιάκι, την κουλτσά, το κούνι, το αρκάδι, το μισολόγι, το ναβαρίνο, η αλαμάνα, η αρκίτσα, η χείος, τα ψαρά. Αν η ιστορία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για να μπορεί κανείς να ερμηνεύει βαθύτερα το παρόν και να κάνει πιο σίγουρες προβλέψεις για το αύριο, γίνεται σαφές ότι για εμάς τους Έλληνες η επανάσταση του 1921 φαντάζεσαν ένα μεγάλο παράδειγμα στη μακραίωνη πορεία μας ως λαό και ως έθνος. Μας προκαλεί υπομονή να σταθούμε σε αυτή με σεβασμό.